Αν απαντούσαμε στα ερωτήματα που έθεσε στη δευτερολογία του ο εισηγητής της πλειοψηφίας, θα έπρεπε πραγματικά να επαναφέρουμε το σύνολο της ομιλίας μας. Όμως το ποιος πραγματικά θέλει να καλύψει, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εκρηκτικής, το αν θέλετε ή δεν θέλετε να καλύψει το πρόβλημα των εκρηκτικών κενών και της υποστελέχωσης στη δικαιοσύνη, να αντιμετωπίσετε να αναβαθμίσετε το ρόλο τους και να αντιμετωπίσετε τις αντίξωες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν, το δείχνετε με τα έργα σας και με το γεγονός ότι μέχρι τώρα υπεκφεύγετε να δεσμευτείτε ότι για τα μέχρι τώρα εκρηκτικά κενά θα προκηρύξετε άμεσα διαγωνισμό. Όπως βέβαια και για το ζήτημα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους, το έχετε δείξει διαχρονικά, γιατί μια διάταξη που υποχρεώνει κατά την αρχική πρόσληψη των υπαλλήλων να περνάνε υποχρεωτικά από εκπαίδευση, έχει μείνει κενό γράμμα. Άρα τα όμορφα λόγια για την αναβάθμιση των συνθήκων εργασίας και της απόδοσης της δικαιοσύνης δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα ούτε με το παρόν νομοσχέδιο. Και πραγματικά το εκλαμβάνουν μόνο ως πρόκληση την ρίση του κυρίου Υφυπουργού ότι η αντιπολίτευση ή η κριτική που κάνουμε στο νομοσχέδιο γίνεται μόνο για να αποκτήσουμε πρόσκαιρα ωφέλη όταν οι υπηρεσίες καταραίουν και μαζί τους και οι λιγοστοί υπάλληλοι που βρίσκονται. Ανεξάρτητα προς ποιον το απευθύνατε, η κατάσταση αυτή πραγματικά που επικρατεί σήμερα στις υπηρεσίες δεν επιτρέπει τέτοιου είδους σχολιασμού. Αυτή την αγωνία εξέφρασαν και έξω από τη Βουλή συγκεντρωμένοι υπάλληλοι και απαιτούν εδώ και τώρα και λέμε κύριε Υπουργέ και με την ομιλία σας, την καταληκτική ομιλία, να δεσμευτείτε ότι θα αρθείτε να καλύψετε τουλάχιστον τα κενά που έχουν δημιουργηθεί την τελευταία τριετία με άμεσο διαγωνισμό που μπορεί να γίνει υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ και δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάνετε ότι μια τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει με βάση το άρθρο 11 του παράγραφος 3 του κώδικα δικαστικών υπαλλήλων. Και βέβαια, για να υπάρξει το ελάχιστο κίνητρο για επιστροφή, για παραμονή στην υπηρεσία, για να συμμετάσχουν ακόμα στο διαγωνισμό, να επανέλθει το επίδομα ειδικών συνθήκων των δικαστικών υπαλλήλων, αν πράγματι αναγνωρίζετε την ιδιαίτερη συνεισφορά που έχουν και τον ιδιαίτερο ρόλο στην απονομή της δικαιοσύνης, όπως βέβαια είναι επιτακτικό και να επανέλθουν όλες οι μισθολογικές αδικίες που έχουν υποστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, επαναφορά δώρων κλπ. Γι' αυτό λοιπόν σταματήστε να επεκφεύγετε παραπέμποντας στο μέλλον λίγο, κύριε Πρόεδρε. Σταματήστε να επεκφεύγετε παραπέμποντας στον μέλλον μια λύση που δεν πρόκειται να δοθεί και μέσω της σχολής δικαστών, γιατί ακόμα και οι αριθμοί που λέτε ότι θα εισάγονται κατ' έτος είναι πολύ μικρότεροι από τις αιτήσεις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων ή για άλλους λόγους. Και βέβαια, όσο παραμένουν οι λόγοι, αν θέλετε, που μετατρέπουν μια θέση εργασίας στα δικαστήρια σε πραγματικά τελικά καταλήγει να είναι βάρβαρες συνθήκες εργασίας τους και υποαμοιβόμενοι, αμφιβάλλουμε αν θα υπάρχει ακόμα και αυτό το ίδιο ενδιαφέρον να περάσουν από μια τέτοια διαδικασία μέσα στη σχολή για να ενταχθούν στη δικαιοσύνη. Και για να πω μια κουβέντα μόνο για την τροπολογία. Θα καταψηφίσουμε την τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός σε σχέση με το άρθρο 1 με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που εισάγει στο νόμο 4557 του 18, έχει ως μέλημα να μην υπάρχει στην αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την τρομοκρατία που έχει συσταθεί καμία απολύτως νομική αμφιβολία για τη δυνατότητα φακελώματος, όπως και κυρώσεων σε βάρος όλων χωρίς εξαίρεση των υπόπτων για τρομοκρατία, αυτής της γνωστής έννοιας που έχει γίνει λάστιχο και αξιοποιείται ενάντια στους αγώνες των εργαζομένων και των λαών για τα δικαιώματά τους, και μια τέτοια ευρύτατη δυνατότητα δημιουργεί ανησυχίες, ιδιαίτερα και εν όψη της επικαιρότητας που συζητάμε αυτό το διάστημα και θα συζητήσουμε και αύριο στο αυριανό νομοσχέδιο, αλλά και για το άρθρο 2,
με την πρόβλεψη του υποχρεωτικού πλαφών στον αριθμό μέχρι 50 των ομοδίκων που εισάγει για τις ασφαλιστικές και στις ασφαλιστικές υποθέσεις, οι οποίες έχουν συσσωρευτεί πράγματι στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά εξαιτίας της βάρβαρης και αντιασφαλιστικής πολιτικής και νομοθεσίας που υλοποιείται, δεν αντιμετωπίζει στην ουσία ούτε το ζήτημα της γρήγορης και ορθής, πόσο μάλλον οικονομικής εκδίκασης των υποθέσεων. Για το τελευταίο άρθρο δεν θα είχαμε αντίρρηση, αν και βέβαια γενικά είμαστε επιφυλακτικοί στις εκ των υστέρων νομιμοποίησης πληρωμών, όμως καταλαβαίνουμε ότι είναι μια... Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα για την θέρμανση των δικαστικών κτηρίων. Ωστόσο, δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς να τοποθετηθούμε ξεχωριστά. Ξέρω ότι επί την περίπτωση είναι όμως ένα άρθρο μέσα στην τροπολογία που δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε μεμονωμένα, γιατί ψηφίζουμε ενιαία την τροπολογία, την οποία για τα άλλα δύο άρθρα, ιδιαίτερα για το πρώτο, θα την καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ.